Και θέλω να πάμε λίγο στο Μαρούσι, σωστά, στον κύριο Κώστα Σιφάκη, είναι πρόεδρος Ένωσης Κριτών Αμαρουσίου, ο κρυταγενής ΖΕΦΣ. Να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε, να πούμε και καλή χρονιά βέβαια. Καλή χρονιά κύριε Παναγιωτόπουλε, την καλησπέρα μου και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, διαφορετικό το αντικείμενο συζήτησης σήμερα, είναι ο χιονιάς, είναι το κρύο, η κακοκαιρία, το Μαρούσι εκεί, βόρεια προάστια, σωστά. Διαφορετικό το αντικείμενο γιατί είναι και διαφορετικές συνθήκες. Σωστά. Υπάρχει ένας πρωτοφανής χιονιάς, τα πάντα χιονισμένα, ένα λευκό τοπίο. Το Μαρούσι είναι η μειωρινή περιοχή στα βόρεια προάστια της Αττικής. Τον κατάλαβε καλά το χιονιά, χθες χιόνιζε όλη η μέρα, σήμερα κάποια στιγμή τα χιόνια δεν έχουν λιώσει. Προβλήματα υπάρχουν στους δρόμους, αν και οι περισσότεροι έχουν ανοίξει, αλλά μόνο οι δρόμοι για να περνάνε τα αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια είναι όλα χιονισμένα, δύσβατα. Γι' αυτό και άλλωστε είπαν ότι και αύριο δεν θα είναι αργία για τον νομό Αττικής. Τι άλλο να πω. Εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρξε κάποια στιγμή ήταν η διακοπή ρεύματος σε κάποιες περιοχές που μπορεί να ήταν από 2 ώρες μέχρι και 12-15 ώρες. Ευτυχώς νομίζω ότι ξεπεράστηκε αυτό. Κόσμος δεν κυκλοφορεί βέβαια αυτή την ώρα έξω λόγω του κρύου, λόγω των δύσκολων συνθήκων, όμως την ημέρα όλοι βγήκανε για να απολαύσουν το χιόνι που σε πολλά σημεία ξεπέρασε και τους 40 πόντους. Μάλιστα. Χρειάζεται προσοχή. Γνωρίζετε εκεί στα βόρεια προάστια βέβαια ότι οι επόμενες μέρες η αλήθεια είναι κρύβουν κινδύνους, ελοχεύουν κινδύνους. Βεβαίως. Γιατί όσο παγώνει το χιόνι, ναι, είναι πιο δύσκολο, γλιστράει. Τα πεζοδρόμια, σας λέω, όλα είναι δύσβατα, είναι αδιάβατα. Όχι δύσβατα, δεν περπατιώνται. Δεν έχει φύγει το χιόνι από τα πεζοδρόμια. Αν σας δείξω κάτι. Βέβαια. Από εδώ που είμαστε, θα δείτε ο δρόμος για να περνάνε τα αυτοκίνητα. Μια χαρά είναι. Αλλά σε όλα τα άλλα τα σημεία. Όχι, πεζός με τίποτα, με τίποτα. Βλέπουμε και δεν κυκλοφορεί και άνθρωπος αυτή τη στιγμή, σωστά. Σας λέω, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας. Δυστυχώς. Όχι, χρειάζεται προσοχή. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει η χιονόπτωση, έτσι δεν είναι. Βέβαια, το απογευματάκι μάλιστα έβγαλε και ένα γλυκό ήλιο. Ναι. Ήταν καλός να σε βρίσκει, να ζεσταίνεσαι, αλλά νομίζω ότι δυσχεραίνει την κατάσταση στη λογική ότι κάνει πάγο το χιόνι. Ξέρετε, σας ρωτώ αν έχει σταματήσει χιονόπτωση, διότι η κακοκαιρία και το κύμα αναμένεται να κατευθυνθεί στην Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη. Οπότε τις επόμενες μέρες αυτό που ζήσατε εσείς και βιώσατε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ακόμα και τις μεσημερινές ώρες, θα το ζήσουμε εδώ στην Κρήτη σε λίγο. Εγώ νομίζω ότι θα βιώσετε, αφού κατεβαίνει, και εγώ το ίδιο έχω ακούσει, ναι, το κύμα προς την κάτω, προς την Κρήτη, αυτό που έγινε εχθές. Εχθές ήταν η χειρότερη μέρα, εχθές ήταν δύσκολα τα πράγματα, μας έπιασε αδιάβαστος. Στον ύπνο όλους. Νομίζω και τον κρατικό μηχανισμό. Σωστά. Και τους είδαμε και τις εικόνες εκεί στην Αττική Οδό που έκαναν το γύρο της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι, έχουμε την πληροφορία ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι οδηγοί εγκλωβισμένοι. Φανταστείτε τώρα από χθες το μέγεθος του προβλήματος. Μέχρι σήμερα, μάλιστα, το βράδυ, άνθρωποι να είναι εγκλωβισμένοι, μάλιστα, στα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Κύριε Σιφάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κάνει και κρύο. Ευχαριστούμε για την κατανόηση, για τη βοήθεια. Να είστε καλά. Να συνεχίσετε να κάνετε καλές εκπομπές. Σας ευχαριστούμε. Είστε επανειπίνη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.